Στο προηγούμενο επεισόδιο σας μίλησα για το πώς έφτιαξα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα το δικό μου site ολομόναχη, παρόλο που δεν έχω καμία γνώση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα όμως, με αφορμή κάποια σχόλια αλλά και μηνύματα που έλαβα από εσάς όσον αφορά το βιβλίο, γιατί το site όπως σας είπα το έφτιαξα για το βιβλίο «Δουλειά από το σπίτι» που έβγαλα πάρα πολύ πρόσφατα, πήρα κάποια σχόλια και μηνύματα που με ρωτούσατε πώς είναι να δουλεύεις από το σπίτι, πώς τα καταφέρνω εγώ. Οπότε στην ουσία το σημερινό επεισόδιο θα είναι κάπως, θα έλεγα, σαν story time, γιατί θέλω να σας πω λίγο την δική μου εμπειρία, αν και πάρα πολλά από αυτά σας τα έχω πει και στο βιβλίο μου «Δουλειά από το σπίτι». Δεν θα μείνω πολύ σε λεπτομέρειες, γιατί τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο. Επίσης, για όσους ενδιαφέρεστε, να ξέρετε το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, θα σας έχω link εκεί πέρα. Και επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που το πήρατε και ήδη μου έχετε στείλει μηνύματα και μου έχετε πει τα καλύτερα λόγια και πόσο σας έχω εμπνεύσει και όλα αυτά, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα το να δουλεύεις από το σπίτι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, αν και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι εντάξει μωρέ, σπίτι είσαι, χαλαρά, οργανώνεις μόνο σου τη μέρα σου, μπορείς να δουλεύεις το βράδυ αντί για το πρωί, θα κοιμάσαι μέχρι ό,τι ώρα θες. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, στην αρχή φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι γιατί κυρίως δεν έχεις έναν άνθρωπο από πάνω σου να σου θέτει όρια. Εσύ είσαι το άτομο αυτό που πρέπει να θέσει τον εαυτό σου όρια και πολλές φορές αυτό το καταπατάμε. Το έχω κάνει κι εγώ, το έχουν κάνει και πολλοί άλλοι. Στη δική μου περίπτωση, ξέρετε ότι τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύω αποκλειστικά από το σπίτι, γι' αυτό και εμπνεύστηκα να βγάλω και το συγκεκριμένο βιβλίο «Δουλειά από το σπίτι», γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να δουλεύεις από το σπίτι. Έχω αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες που ήρθανε με το να δουλεύεις από το σπίτι και ξέρω πώς να βρίσκω πλέον τις λύσεις. Οπότε γι' αυτό και όλα σε έβγαλα το βιβλίο, για να βοηθήσω και εσάς μέσα από αυτό. Όταν ξεκίνησα εγώ να δουλεύω από το σπίτι, στην ουσία δεν έμενα σε ένα μεγάλο σπίτι, γιατί ένα πολύ βασικό πράγμα που έρχεται με το που ξεκινάς δουλειά από το σπίτι είναι να μπερδεύεις την προσωπική σου ζωή με την επαγγελματική σου ζωή. Στην ουσία, πάρα πολλές φορές, μην σας πω 99% των περιπτώσεων, δεν υπάρχει πλέον προσωπικός χρόνος και όλον το χρόνο που έχεις, από την ώρα που θα ξυπνήσεις μέχρι την ώρα που θα κοιμηθείς, δουλεύεις. Αυτό έκανα κι εγώ και τώρα το έχω διορθώσει. Γιατί αυτό μπορεί σε κάποιους να φαίνεται εντάξει απλό, αλλά δεν είναι. Ένα από τα πράγματα που με βοήθησαν είναι και ένας κανόνας που σας έχω γράψει στο βιβλίο, ο κανόνας του μεγάλου βατράχου, ας το πούμε έτσι. Θα μπω σε λεπτομέρειες σε λιγάκι, απλά θέλω να σας πω ότι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να οργανώσεις την μέρα σου. Μπορείς στην αρχή να σκέφτεσαι ότι ωραία, τέλεια, θα ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλω. Με το που ξυπνήσω θα φτιάξω το πρωινό μου, θα πιω τον καφέ μου, θα έλεγξω τα mails μου, θα χαζέψω λίγο στα social media και μετά θα ξεκινήσω τη δουλειά και δεν θα σταματήσω μέχρι να την τελειώσω. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Γιατί όντως θα ξυπνήσεις, θα πιεις τον καφέ σου, θα φας το πρωινό σου, και μετά θα πεις, έλα μωρέ, εντάξει, αύριο τώρα. Ή θα ξεκινήσεις τη δουλειά και θα πας πίσω, γιατί θα φτάσει η ώρα που θα έχει βραδιάσει και θα πεις, α, βράδιασε, ήρθε η ώρα να χαλαρώσω. Ή το αντίθετο, που αυτό μου συνέβη εμένα πάρα πολλές φορές, ξυπνούσα το πρωί, έπινα τον καφέ μου, ξεκινούσα τη δουλειά, βράδιαζε, πήγαινε πάρα πολύ αργά η ώρα και ακόμα συνέχιζα να δουλεύω και πραγματικά αν δεν είχα τον Κωνσταντίνο να μου έλεγε πολλές φορές σταμάτα, δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω. Επίσης, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα δύσκολα πράγματα, αν και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι και εξελισσόμαστε. Μου αρέσουν πολύ περισσότερο τώρα οι προκλήσεις από ό,τι μου άρεσαν πριν 4 χρόνια. Και έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλές φορές όταν ξέρω πάνω κάτω τι έχω να κάνω στην επόμενη μέρα μου, δεν τα οργάνωνα σωστά. Δηλαδή πολλές φορές έλεγα και νομίζω ότι πάρα πολύ εκεί έξω το σκεφτόμαστε έτσι. Δηλαδή λέμε ότι ξέρεις τι, αύριο θα ξεκινήσω με τα πολύ εύκολα
και θα καταλήξω στο πάρα πολύ δύσκολο, έτσι ώστε, ρε παιδί μου, να φτιάξει η διάθεσή μου που θα τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα κάποιες δουλειές που έχω και μετά να πάω στο δύσκολο κομμάτι και να μην είμαι κουρασμένος. Όμως δεν ισχύει αυτό. Όπως λοιπόν σας λέω και στο βιβλίο, μέσα από τον κανόνα του μεγάλου βατράχου, πρώτα πρέπει να τελειώνεις πρωί-πρωί, με το που ξεκινάει η μέρα σου, το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σου. Και τώρα θα μου πεις γιατί να συμβεί αυτό. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σου είναι αυτό που θα σου αποφέρει περισσότερα χρήματα. Αν για παράδειγμα έχεις μέσα στη μέρα σου να φτιάξεις ένα βίντεο στο YouTube, να κάνεις ένα post στο Instagram, να στείλεις 15 mails, μην ξεκινήσεις με το να κάνεις post στο Instagram ή ξέρω εγώ να στείλεις τα emails. Ξεκίνα με το να κάνεις πρώτα το βίντεο, γιατί αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα σου αποφέρει τα περισσότερα χρήματα. Όχι το post στο Instagram και όχι τα emails. Επίσης, πάρα πολλές φορές όταν ξεκινάς με το δύσκολο κομμάτι και το βγάζεις εις πέρας, αρκετά νωρίς τέλος πάντων μέσα στη μέρα σου, εκεί είναι που σου φτιάχνει πραγματικά η διάθεση, γιατί λες, ναι ρε φίλε, τελείωσα με το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου και τώρα μπορώ να κάνω αυτές τις εύκολες δουλειές που έχω από τον καναπέ μου, από το κρεβάτι μου, μπορώ να χαλαρώσω, μπορώ να τρώω το μεσημεριανό μου και να κάνω post στο Instagram, οτιδήποτε τέτοιο. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν τον κανόνα σας λέω μέσα από το βιβλίο, οπότε θα το αναπτύξω περισσότερο γιατί να μην κουράσω, ειδικά εκείνους που ήδη το έχετε αγοράσει και το έχετε διαβάσει. Αλλά πραγματικά θέλω να το έχετε πάρα πολύ στο μυαλό σας αυτό. Το να δουλεύεις από το σπίτι σίγουρα από τη μία πλευρά είναι ξεκούραστο, γιατί όντως μπορείς να οργανώσεις τη μέρα σου όπως θες εσύ. Δεν έχεις για παράδειγμα ένα στάνταρ ωράριο, ότι θα ξεκινήσεις 8 το πρωί και θα τελειώσεις 5 το απόγευμα, που μπορείς να το έχεις και εγώ προσωπικά σας προτείνω να έχετε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί έτσι μπορείτε να βάλετε τη ζωή σας σε μία τάξη και να μην είναι έτσι λίγο χαοτική. Και επίσης μπορείς να αλλάζεις το πρόγραμμα κατά πόσο σε βολεύει εσένα. Εγώ για παράδειγμα, πριν καραντίνας, πριν πανδημίας, όταν είχα το πρόγραμμά μου, το οποίο ήταν ας πούμε να ξυπνάω στις 8, να ξεκινάω 9 δουλειά, μετά ας πούμε στις 3 να μαγειρεύω, να κάνω να ράνω, όταν ας πούμε τύχαινε κάποια φορά να είμαι καλεσμένη σε κάποιο event, έκανα το πρόγραμμά μου ανάλογα με τις εξωτερικές δουλειές που είχα. Αυτό σε μια δουλειά συμβατική, πώς το λένε, που δεν δουλεύεις από το σπίτι, δουλεύεις για κάποιον άλλον, δουλεύεις εκτός σπιτιού, δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Οπότε σίγουρα αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Αλλά από την άλλη, σκεφτείτε, ειδικά όσες είστε γυναίκες θα με καταλάβετε λίγο περισσότερο, ότι όταν δουλεύεις από το σπίτι δεν έχεις χρόνο να βάλεις πλυντήριο, να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, να σιδερώσεις. Εγώ τουλάχιστον πραγματικά έλεγα ότι, επειδή είμαι πάρα πολύ εργασιομανής, έλεγα ότι δεν θέλω να χαλάσω το χρόνο μου κάνοντας αυτά, κάνοντας το νοικοκύριο, και πολλές φορές το σπίτι ήταν ένα χάος. Και αυτό είχε ως συνέπεια να πέφτω ψυχολογικά, γιατί έβλεπα το τι γίνεται γύρω στο χώρο μου, που δεν ήταν καθόλου οργανωμένα, που ήταν χαοτικά, που ήταν χάλια, και με έριχνε πολύ ψυχολογικά. Αλλά από την άλλη σκεφτόμουν ότι προτιμώ αυτές τις 2-3 ώρες που θα κάτσω να φτιάξω στο σπίτι να τις δώσω στη δουλειά μου για να βγάλω ας πούμε τα χρήματά μου, παρά να κάτσω να φτιάξω το σπίτι. Έχοντας λοιπόν ένα πρόγραμμα μπορείς να τα οργανώσεις όλα και να έχεις ένα σπίτι στην εντέλεια και να φτιάχνεις το χώρο σου όπως ακριβώς τον θέλεις και να δουλεύεις και να μην επηρεάζεσαι από τα άλλα και τα πάντα όλα. Μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις καταστάσεις υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Δεν θέλω για κανένα λόγο, επειδή πραγματικά πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε στο Instagram και μου λέτε «Άννα, θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω από το σπίτι, θέλω ας πούμε να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά σκέφτομαι ότι δεν έχω τον δικό μου προσωπικό χώρο, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να μένετε ακόμα με τους γονείς σας». Φτιάξτε το δωμάτιό σας όπως το θέλετε. Ας μην είναι αυτός ένας λόγος για να χάσετε κι άλλο χρόνο. Μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό γραφιάκι, ας πούμε, στο δωμάτιό σας σε μία γωνίτσα, όπου αυτή τη γωνίτσα να τη διακοσμήσετε όπως ακριβώς θέλετε. Μπορείτε το κρεβάτι σας να είναι γραφείο, αν και δεν θα σας το πρότεινα γιατί το έχω κάνει και αυτό. Κάντε κάτι, μην μένετε άπραγοι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, να μου πείτε αν έχετε κάποια άλλη απορία σχετικά με τη δουλειά από το σπίτι, αν και πραγματικά θεωρώ ότι τις περισσότερες απορίες σας τις έχω λύσει μέσα από το βιβλίο μου, αλλά είμαι ανοιχτή, πραγματικά θέλω να σας ακούσω και επίσης θέλω να μου στείλετε και μήνυμα στο Instagram, να μου πείτε είτε
το αγοράσετε το βιβλίο μου, είτε όχι, αν έχετε κάποιες άλλες απορίες. Επίσης, να σας πω κάτι, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς διστάζετε να μου στέλνετε μηνύματα, don't, γιατί απαντάω σε όλους, πραγματικά, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν πιάνουμε συζητήσεις σοβαρές και μιλάμε για ώρες και αναλύουμε πράγματα. Μην φοβάστε να ξεκινήσετε να δουλεύετε από το σπίτι, γιατί υπάρχει ακόμα, έστω και λανθασμένα, αυτή η αντίληψη ότι το να δουλεύεις από το σπίτι δεν είναι δουλειά. Είναι μια χαρά δουλειά και για μένα προσωπικά, που το κάνω τα τελευταία 4 χρόνια, κοντεύω 5, για μένα θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Γιατί στις περισσότερες συμβατικές δουλειές εκεί έξω κουράζεσαι σωματικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση κουράζεσαι πιο πολύ ψυχικά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάτε να κάνετε το καλύτερο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους άλλους, έστω και με το ζόρι. Φιλάκια πολλά! Bye!